του τελευταίου χρόνου, θα έλεγα εγώ, δεν σε έχει τρελάνει, από ό,τι φαίνεται. Σε όχι. Βρίσκω πολύ cool και πολύ προσγειωμένη. Ναι. Έτσι. Συνειδητά ή απλά έχεις ένα χαρακτήρα που δεν αλλάζει ή είπες μέσα σου, Δεσποινάκη, τώρα πρόκειται μην τρελαθείς, ας πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις προδιάθεση για κάτι τέτοιο mm-hmm. και να σου δοθεί ευκαιρία που μπορεί να είναι αυτή μια επιτυχία για να βγάλεις τον άλλο σου καλό εαυτό ναι. εντός εισαγωγικών. Νομίζω ότι είμαι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος και έχω γύρω έτσι που με αγαπάνε και τους αγαπώ χρόνια και μπορώ και ισορροπώ και αισθάνομαι καλά, mm-hmm. όπως και παλιά. Μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά και να πεις ότι ό,τι και να γίνει στην επόμενη πενταετία εγώ θα μείνω έτσι ή θα τα απέφευγες? Κοίτα, το ότι μπορεί ας πούμε, να αναπτύξω κάποιο είδους άμυνες που παρατηρώ στον εαυτό μου που έχω αναπτύξει που δεν τις είχα όταν ήμουν στο τρίτο έτος φιλοσοφικής και δεν είχα καμιά σχέση με όλο τον κόσμο της τηλεόρασης, της δισκογραφίας και όλα αυτά. Δεν ξέρω σαφώς, αλλά νομίζω ότι τα βασικά μου χαρακτηριστικά δεν πρόκειται να λυθούν. Στο Ποσειδόνιο τι γίνεται φέτος, για πέστε μου όλα. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με τον Λευτέρη τον Πανταζή. Είναι ένας άψογος συνεργάτης, ειλικρινά το λέω. Μέσα από την καρδιά μου είναι ένας κύριος. Mm-hmm. Δεν τον περίμενα έτσι. Εξεπλάγιν. Τον Στέφανο τον Κοργολή. Άλλος κύριος αυτός. Πρίγκιπα. Αυτός είναι πρίγκιπας. Καταπληκτικός. Μια καταπληκτική φωνή, τη Φιώνα. Τον Πέτρο τον Ήβριο, τον Μπιμ τον Πέτρου, τη Σάντι Πολίτη και πολλά άλλα παιδιά. Είστε... Ναι. Ναι, είσαστε πάντως μια πολύ καλή ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Μια πολύ καλή ομάδα. Ένα φοβερό παρασκήνιο, πολύ βασικό. Και περνάμε καλά. Στο σκοτάδι ζωγραφίζω τη δική σου τη μόρφη. Το σχήμα του Ποσειδώνιο το φετινό, Δεσποινάκη μου, μου δίνει την αίσθηση του λαός ενωμένος ποτέ νικημένος. Είσαστε μια ομάδα γερή, γιατί είναι ένας χειμώνας δύσκολος όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα. Αν παρόλα αυτά, την ώρα που εσύ έκλεινε τη συμφωνία με το Ποσειδώνιο, ήρθε ένας επιχειρηματίας και σου έλεγε: Ας τους αυτούς, μόνοι σου. Σου δίνω το μαγαζί μου, πάρ το μόνοι σου, πάρε και τρεις νέους ακόμα, κάνε μια φυσάρα 48 φίλοι που να είσαι εσύ μόνο. Όχι, όχι, Ναταλία μου. Το λες όχι, όχι. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλοι μόνοι τους είναι πια. Δηλαδή ήρθαν και μου είπανε. Άλλωστε και το καλοκαίρι βρέθηκα σε αυτή τη θέση, τη δυσάρεστη. Όταν έφυγε ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Ναι, αλλά υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος που εργαζόταν και δεν μπορούσα να σταματήσω γιατί... Το καταλαβαίνεις. Φοβερές ευθύνες. Mm. Τρομερό το βάρος, δεν είναι καιρός. Ναι, όλοι μόνοι τους, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα φανούν μέσα στο χειμώνα. Ναι. Δεν μπορείς. Έτσι. Άντε. Πρέπει να έχεις μια δισκογραφία τεράστια, να έχεις δημιουργήσει το κοινό σου. Mm-hmm. Υπάρχουν ονόματα που μπορούν να σταθούν μόνα τους αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς ακόμη των 2 και 3 δίσκων όχι. Ακόμη. Μάλιστα. Είναι πολύ νωρίς. Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Καλά τα είπα. Συμφωνώ πολύ με την άποψη αυτή που έχεις. Επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δεν θα συζητήσουμε τις εξαιρέσεις. Τώρα μιλάμε για τα... αυτά που συμβαίνουν συνήθως. Το επόμενο δισκογραφικό σου βήμα έχει αρχίσει να σε αγχώνει ήδη. Πώς θα είναι, τι θα είναι, τι θα έχει. Ναι, λίγο θα έλεγα ότι ξέρεις. Λίγο έχουμε μπει σε μια διαδικασία να τρώμε λιγάκι, ναι. Ναι. Και πώς το σκέφτεσαι? Το Πάσχα θα είναι το τελικό. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά προς το παρόν, ξέρεις, παίζονται διάφορα ονόματα. Ας μην τα αναφέρω καλύτερα ακόμη. Θα έχουμε καιρό. Γιατί... Δεν ξέρεις ποτέ, ναι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται αυτό με τα ονόματα, άστον είναι λίγο επικίνδυνο, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Και τελειώνοντας, θέλω να μου πεις το εξής, επειδή είσαι και μία... Είσαι πτυχίουχος της φιλοσοφικής. Ναι, ναι. Το πήραμε. Ναι, ναι. Κόλα του. Ευχαριστώ.
Είναι μια πτυχίουγο φιλοσοφική σχολή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ω πτυχίουγο φιλοσοφική, θέλω να μου πει τη φιλοσοφία σου για τη ζωή. Μία φράση, μία σκέψη που να την έχει, να την ακολουθεί πιστά. Να είναι δηλαδή το πιστεύω σου και η ιδέα σου. Λοιπόν, κάτι έτσι. Που δείχνει ότι πρέπει να ζεις την κάθε στιγμή. Δεν δηλώνει επιπολαιότητα και όλα αυτά. Έτσι, με τη βαθύτερη έννοια του ρητού, όσο πιο βαθιά μπορεί να έχει. Φάγομεν, πιόμεν, αύριο γάρα, αποθνίσκομεν. Που σημαίνει στα χιδέα ότι φάμε, ότι πιούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι αυτό, απλά ζήσε τώρα γιατί όλα κάποια στιγμή τελειώνουν. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το ακολουθήσω πιστά, ελπίζω και τα κόσμος που μας είδε σήμερα. Καλή επιτυχία, ακόμα μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία και όλα να έρχονται έτσι όπως τα έχεις προγραμματίσει και καλύτερα μπορώ να σου ευχαριστώ.